τελικά αποφάσισα να σας το κάνω σε live. Θα το δείξουμε βέβαια όλο σήμερα. Θα δείξουμε ένα μέρος, γιατί δεν θα προλάβω σε μία ώρα να σας το δείξω. Και αύριο θα το συνεχίσουμε. Να το. Basket hat, καπέλο λέγεται. Εμείς θα το λέμε καπέλο με βελούδο νήμα. Εντάξει, για να σας διευκολύνει, να το βρίσκετε και πιο εύκολα και στο Facebook και στο YouTube, μέσα που θα ανέβει. Οπα, θα βάλω κανένα μάτι. Θα το έχουμε σαν καπέλο με βελούδο. Είναι πολύ της μόδας αυτά. Να ξέρετε ότι γενικά τα νερά τα κοριτσάκια τα φοράνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τα φοράνε και στα χιόνια, θα το δείτε πολύ να κυκλοφοράει. Και επίσης κάποια στιγμή θα σας το κάνω και με πιο χοντρό βελούδο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εκτακτό, έχω περιθώριο μέχρι τις 4 παρά. Επομένως είπα θα σας κάνω λιγάκι, κάνα 40 λεπτό live. Να σας δείξω λίγο το πρώτο μέρος, γιατί θέλει κάποια ωρίτσα. Και μετά, επειδή συνεχίζουμε και κάνουμε 10 σειρές, ένα στο καθένα για κάποιο σημείο, εκεί θα το αφήσουμε να το κάνετε, να το συνεχίσετε εσείς στο σπίτι. Περάσαμε ωραία στο χιόνι, είναι αλήθεια. Μισό λεπτάκι λίγο να βάλω το τηλέφωνο, γιατί δεν το έβαλα. Και τώρα χρωστάω ζαχαρωτά στην Εφέλη γιατί με κέρδισε στο χιονοπόλεμο, ξέρετε. Πρέπει να πάω να ξεπληρώσω το χρέος μου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Άμα λέω καμιά καλημέρα, μη σας κάνει εντύπωση, εντάξει. Γιατί από την ώρα που μπήκα εδώ μέσα από τις 9.30 δεν έχω βγει καθόλου από το πρωί. Μια μέρα κράτησε όμως. Τώρα έχει χιόνια έξω, αλλά αρχίζουν να γελιώνουν. Κρίμα. Καλά, ειδικά Κρήτη και Κύπρο. Φαντάζομαι ποτέ δεν έχετε δει χιόνια. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα δείξω λίγο τα χρωματάκια. Θέλετε δύο κουβάρια. Δεν βγαίνει με ένα, δυστυχώς. Βέβαια, περισσεύει αρκετό. Εκτός αν το κάνετε πιο κοντό. Αλλά αυτά γίνονται συνήθως αυτό το μέγεθος, είναι αυτό το στυλ τους, έτσι. Τώρα, όπως νομίζετε εσείς. Το χρώμα που έκανα εγώ είναι το μπλε ρουά. Σας τα πω λίγο τους κωδικούς, τα έχω εδώ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ματζέντα, το 0014. Έχουμε αυτό το ωραίο το καφέ, το 39, πολύ ωραίο. Αυτό σκεφτόμουν αρχικά να κάνω, αλλά είπα είναι λίγο σκούρο, λέω σε κάνω κάποιο στο χρώμα. Είναι 100 γραμμάρια το νήμα το συγκεκριμένο, είναι βελούδο. Είναι εδώ πέρα το κατηφέτο baby. Το 28 το Fuchs. Λέει 5-5,5 βελονάκι. Εγώ θα το πλέξω με 5 βελονάκι για να είναι πιο σταθερό. Με 5 το έχω πλέξει και αυτό. Το λευκό το 001. Και λευκό θα κάνω σίγουρα. Έχω ξεκινήσει στο σπίτι. Ένα μελιτζανί το λέω αυτό, το 018. Είναι μοβ σκούρο. Μπορντό το 029. Ένα ζαχαρί το 002 ή ivoire. Έχουμε και άλλα χρώματα, αλλά τελειώσαν. Το 021 είναι το μπλε το σκούρο. Ήμουν μεταξύ αυτού και αυτού. Και τελικά έκανε το μπλε ρουά. Αυτή είναι με το χαγιάλ το νήμα. Έχουμε κάνει βιντεάκι. Υπάρχει στο YouTube. Τα κορίτσια μπορούν να σου πούνε, Μαρία, πόσα νήματα θέλει, δεν θυμάμαι. Νομίζω δύο στο κάθε χρώμα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θυμάστε, κορίτσια, για την μπλούζα μου με το χαγιάλ, πόσα νήματα. Δύο. Ναι, νομίζω δύο στο καθένα. Το 11 είναι το μπλε ρουά που φοράω εγώ, αυτό. Και ένα πολύ ωραίο το καμιλό, αλλά έχει μόνο δύο τελευταία τεμάχια, όποια το θέλει. Τιμή, τα βελούδα 3,20 έχουνε. Ναι, δεν είπα τιμή. Μην καταλάβετε. 3,20. Το 15. Αυτό έχει μόνο δύο τελευταία κομμάτια. Δεν έχει άλλο. Αν κάποια θα θέλει, ας γράψει μήνυμα εδώ να τα κρατήσουν τα κορίτσια.
Όλα τα υπόλοιπα χρώματα έχουμε. Σε αυτό που έχουμε λίγα νομίζω είναι στο μπλε σκούρο, έχουμε 8. Στα υπόλοιπα νομίζω έχουμε. Εγώ τώρα σκέφτομαι να κάνουμε ένα φούξ, για πέστε τι χρώμα κάνω. Από 2 στο κάθε χρώμα εδώ για την μπλούζα. Θα σηκωθώ να τη δείτε. Έλα. 87 και αλυσίδες, ε. Θυμάσαι αλυσίδες. Βανελάκι τη φοράω εγώ τώρα. Είναι πολύ ζεστή, να ξέρετε. Δεν φοράω κάτι εδώ. Έχει 25% μαλλί. Και με το μάφι μπορεί να γίνει, βεβαίως. Μπορεί να γίνει με το μάφι, εννοείται. Λοιπόν, για πέστε τι χρώμα να κάνουμε τώρα. Ή αυτό, ή το σοκό, αυτό το καφετί που μου άρεσε. Ή μετά θα πάμε πάλι σε έντονο. Το μπορτό σας το έδειξα, έτσι. Σας το έδειξα το μπορτό. Το 29, ναι. Για πέστε, η ματζέντα, με το φόρημα να πηγαίνει. Τι χρώμα θέλει να κάνουμε. Και θα το τελειώσουμε. Θα κάνουμε σήμερα το πρώτο μέρος. Αυτό που φορά θα κάνουμε. Το μπάσκετ, το καπέλο. Έτσι λέγεται. Είναι πολύ της μόδας αυτά τα καπέλα, να ξέρετε. Είναι καπέλο, δεν είναι σκούφος. Να το ξέρετε. Γιατί δεν εφαρμόζει πολύ καλά. Είναι αέρινο πάνω στο κεφάλι. Είναι χαλαρό, το βλέπετε. Είναι καπέλο. Σαν καπέλο θεωρείται. Το Ivoire, λέει η Ελένη. Και εμένα μου αρέσει το Ivoire, να σου πω, γιατί έχω και το παλτό μου το που είναι τσισπασμένο λευκό. Και μου αρέσει πιο πολύ το Ivoire. Απλώς αυτό θα το κάνω λίγο πιο κοντό. Δηλαδή δεν θα κάνω 10 σειρές που θα σας πω για 10 σειρές. Εγώ θα κάνω 8 σε αυτό για να δούμε τη διαφορά μετά. Ωραία. Πάμε στο Ivoire να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχω χρόνο. 4 ώρα έχω μάθημα. Zoom. Έχω μια κοπέλα. Λοιπόν, το μπορτό δεν θα το κάνω, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ σκούρο στην κάμερα και μπορεί να σας δυσκολέψει. Καλύτερα να κάνω κάτι ανοιχτό. Θα κάνω το Ivoire αυτό. 2 κουβάρια θα χρειαστούμε, είπαμε. Το 002. Κανονίστε, κρατήστε μου ακόμα ένα 002. Α, έχω στο σπίτι, μην με κρατήσετε. 2. Γιατί εσείς είστε ικανές να τα δώσετε και να μην έχω να τελειώσω. Τι? Τι δεν είσαστε? Ικανές να τα δώσετε και να μην έχω μετά να συνεχίσω το καπέλο? Σε ποιον τα λες αυτά, Θοδώρα? Πες ότι καμιά που δεν σε ξέρει, πες το. Μην τα λες εμένα αυτά. Πες σε καμιά που δεν σε ξέρει. Σε μένα μην τα λες αυτά. Λοιπόν. Τα καινούργια προϊόντα δεν ήρθαν όλα, γι' αυτό δεν σας έχω κάνει live. Κάνεις. Ναι. Αυτό διαλέξαν τα κορίτσια. Αυτό θα ήταν ωραίο. Όχι τώρα. Άλλη φορά. Θα κάνεις εσύ ένα. Γιατί να το φορέσεις. Α, το Λευτέρι θα κάνω. Το Λευτέρι δεν έχει γκρι. Ο Λευτέρι είναι γκρι. Φούξ, δεν είπε. Ναι, ναι, σωστό. Φούξ θέλει. Έτσι είπε αυτό, αλλά εγώ τον αφήνω να κάνει φούξ. Λοιπόν, είσαστε έτοιμες. Πεντάρι βελονάκι. Ξαναλέω κανονικά το νήμα μας λέει 5,5. Αλλά πεντάρι, εντάξει. 3,20 το κτεμάχιο, βελούδο, 100 γραμμάρια, 100 μέτρα, δεν κάνω λάθος, μισώ να δω. Ναι, 100 γραμμάρια, 100 μέτρα. Εντάξει, και πάμε. Ξεκινάμε, θα λέω λίγο τις σειρές μία-μία και αύριο θα τα καταγράψουμε με τη Θοδώρα. Έτσι ώστε όσοι παίρνετε παραγγελία για το καπέλο, να σας δίνουμε καθαρογραμμένες λίγο και τις οδηγίες σε κάθε σειρά τι κάνετε. Καλησπέρα, λένε. Λοιπόν, μαγικό κύκλο. Τι κάνουμε στο μαγικό κύκλο? Αφήνουμε κλωστή γύρω-γύρω από το δαχτυλάκι μας, εδώ. Περνάμε τη θηλιά, εδώ. Και προσπαθούμε να αφήσουμε εδώ, αυτό εδώ το κύκλο μας, ανοιχτό. Εντάξει, κάνω εγώ μία αλυσίδα στον αέρα. Έτσι, απλώς για να κουμπώσει. Δώστε μισό λεπτό. Προσπαθώ να βλέπω τις άκρες. Εδώ. Και τώρα, μέσα στην πρώτη μας θηλιά εδώ μέσα, κάνουμε 7 άριχτα. Μπαίνουμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, θα τραβήξω λίγα και εδώ. Αυτή την κλωστούλα την παίρνουμε, τη βάζουμε από κάτω. Ελαφρώς σφίγγουμε, αλλά και να μην σφίξει, μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε αφήσει κλωστή.
την οποία μπορούμε, αν φαίνεται το κενό μας, μετά να ράψουμε από μέσα. Θα σας το δείξω στο αυριανό βίντεο για να κλείσει. Να πω ότι αυτό το καπέλο μου το έχουν ζητήσει πάρα πολλές. Να ξέρετε, γι' αυτό και το ξεκίνησα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Είμαστε εδώ. Το 7 μας είναι εδώ το πρώτο. Οκ. Okay. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη σειρά πλέκουμε. Πάντα θα ξεκινάμε μια αλυσίδα στον αέρα. Είναι πολύ μαλακό και φεύγει λίγο. Και κάνουμε δύο άριχτα στο καθένα. Ναι. Ναι. Και εγώ τώρα τι κάνω. Για να μην χαθώ, μετράω ότι θα κάνω 7 φορές από 2, εντάξει. Μία φορά. Για να είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν 14, δηλαδή. 2. Δύο άριχτα σε κάθε θηλιά. 3. 4. 5. 6. Συγγνώμη. 6. 7. Κλείνουμε εδώ με βουβό δεξιά, στο πρώτο μας group. Αυτό τώρα θα δείτε ότι αρχίζει και τραβάει προς τα πάνω. Μην σας ανησυχεί, είναι γιατί εδώ έχουμε κενό. Μετά που θα το τραβήξετε αυτό, θα στρώσει. Πάμε στην τρίτη σειρά. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι την ένατη σειρά. Καλησπέρα. Τρίτη σειρά κάνουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα πάλι. Στην πρώτη θηλιά κάνουμε ένα άριχτο. Στη δεύτερη θηλιά κάνουμε δύο. Γενικά ακολουθούμε τη σειρά που ακολουθούμε στα σκουφάκια. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Στην πρώτη θηλιά ένα. Στη δεύτερη δύο. Συνολικά θα πρέπει να γίνουν 21 οι θηλιές μας. Στην πρώτη ένα. Στη δεύτερη δύο. Στην πρώτη ένα. Στη δεύτερη δύο. Ένα. Δύο. Είναι πολύ πολύ εύκολο καπέλο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Τελειώσαμε και την τρίτη σειρά μας. Τώρα, αν δυσκολεύεστε να βρίσκετε πού το ξεκίνημα και τα λοιπά, ξέρετε, έτσι, παίρνουμε σημαδάκι και θα βάλουμε εκεί που είναι το βουβό μας. Τώρα κάνω βουβό εγώ εδώ και στην ουσία το βουβό μου τώρα είναι μεταξύ της αλυσίδας που θα κάνω της αρχικής και το πρώτο άριχτο. Τώρα, στην τέσσερα σειρά κάνουμε στις δύο πρώτες θηλιές από ένα άριχτο και στην τρίτη κάνουμε δύο. Άρα κάνω εδώ ένα άριχτο, στο επόμενο δύο. Το δεύτερο άριχτο βάζω το σημαδάκι μου μεταξύ της αλυσίδας και του πρώτου άριχτου και εδώ ξέρω ότι θα είναι το βουβό μου μόλις τελειώσει η σειρά μου. Τώρα στην τρίτη θηλιά κάνουμε δύο άριχτα στην ίδια θηλιά και πάμε για όλη τη σειρά μας. Στις δύο θηλιές από ένα άριχτο και στην τρίτη θηλιά δύο. Ένα, ξανά ένα, στην τρίτη θηλιά κάνουμε δύο. Επειδή το βελούδο είναι λίγο έτσι χνουδωτό νήμα, είναι velvet, φτιάχνουμε ένα καπέλο μπίνι που είναι πολύ της εποχής και είναι πολύ ωραίο με το βλούδο νήμα, γιατί κάποιες μπαίνουν τώρα και ρωτάτε. Καλό είναι να προσέχετε να μην χάσετε κάποια θηλιά και γι' αυτό και σε κάθε σειρά θα σας γράφω δίπλα πόσα άριχτα πρέπει να έχετε για να σας βοηθάω. Εδώ σε αυτή τη σειρά που κάνουμε δύο άριχτα και στο τρίτο δύο στην ίδια θηλιά πρέπει να έχουμε 28 σε όλη τη σειρά μας. Ένα. Δύο, στο τρίτο κάνουμε δύο. Ένα, δύο, στην τρίτη θηλιά κάνουμε δύο. Ένα, δύο, δηλαδή κάνουμε. Ένα. Θα κάνουμε δύο. Ένα. Δύο. Στο τρίτο κάνουμε δύο.
Και τώρα βγάζουμε το σημαδάκι μας και θα έρθουμε να κάνουμε εδώ βουβό. Από την ανάποδη. Σειρά νούμερο 5. Μία αλυσίδα στις 3 πρώτες σειλιές από ένα άριχτο. 1, 2, 3, στη τέταρτη 2. Ένα, δύο, τρία, στη τέταρτη θηλιά κάνουμε 2. Ένα, δύο, τρία, τέταρτη θηλιά 2. Ένα, δύο, τρία, στην τέταρτη 2. Ένα, δύο, τρία, στην τέταρτη 2. Ένα, δύο, τρία, στην τέταρτη 2. Σε αυτή τη σειρά πρέπει να έχετε 35 συνολικά γύρω-γύρω. Εντάξει. Καλησπέρα. Ένα, δύο, τρία. Αν κάποιες πλέκουν πολύ σφιχτά, βάλτε 5,5 ή 6. Λοιπόν, τελειώσαμε με 2. Και εδώ κλείνουμε με βουβό. Σειρά, κάπου θα αρχίσει να σας κατεβαίνει, μην αμαχώνεστε, εντάξει. Θα δείτε ότι στο κεφάλι στρώνει μια χαρά μετά. Σειρά 6, κάνουμε μία αλυσίδα, 4 άριχτα, 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Συγγνώμη. 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Είμαστε στην 6 σειρά, πρέπει να έχετε 42 θηλιές εδώ. 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Φτιάχνουμε καπέλο με βελούδο. Θέλει 2 νήματα. 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και 2, 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ, 1, 2, 3, Θοδωρά, το τηλέφωνο δεν φαίνεται. Φαίνεται. 4 και τελειώνουμε με 2 στην τελευταία θηλιά. Βουβό, τη σειρά νούμερο 7, μία αλυσίδα, 5 άριχτα, ένα στο καθένα, 3, 4, 5, 2 άριχτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5. Στην 7η σειρά πρέπει να έχετε, πόσα, δεν τα έχω σημειώσει, συγγνώμη, δεν τα σημειώσα. Λοιπόν, που μείναμε τώρα, κάνω το διπλό, 1, 2, 3, 4, 5 και διπλό εδώ.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Δεν βλέπετε το τηλέφωνο, δεν φαίνεται. Και δύο εδώ, δεν είναι καρφιτσωμένο κάτω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και δύο. Η Σόφης λέει ότι είναι φαίνεται. Πιο πάνω μια κοπέλα λέει δεν φαίνεται, γι' αυτό ρωτάω. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και δύο εδώ. Α, αν έχετε iPhone τηλέφωνο, λέει Θοδωρά, δεν φαίνεται. Αν, να πατήσετε, λέει, πάνω στην πινέζα και αν πατήσετε πάνω στην πινέζα, φαίνεται, λέει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και δύο. Ξεκινήσαμε με 7 άριχτα. Ένα, δύο, τέσσερα, πέντε και δύο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην 8 σειρά. Μία λυσίδα. Α, συγγνώμη, βουβό πρέπει να κάνουμε. Τώρα εδώ λίγο θα αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε μία λυσίδα. Όχι, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Σωστά πάμε. Κάνουμε τώρα 6 άριχτα. Εκεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ. Κάτι δεν έπιασε καλά στο βουβό. Δώστε μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να το βγω. Μία λυσίδα και τώρα κάνουμε, συνεχίζουμε. 6 και 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το αποτέλεσμα βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν καπέλο και πάρα πολύ εύκολο. Απλώς πρέπει να έχετε καλό βελούδο, να ξέρετε. 2, 3, 4, 5, 6 και 6 ήμασταν ή 7, μισό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ναι, 6 ήμασταν, 2, 3, 4, 5, 6 και διπλό. 6 και διπλό, είμαστε στην 8 σειρά, έτσι. Στην 8 σειρά λέω 56 ότι είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και διπλό. Ναι. Και γιατί λέω να έχετε καλό βελούδο, γιατί θέλει να είναι καλό το βελούδο για να είναι σταθερό. Και διπλό. Τώρα, όσοι θα δείτε το βιντεάκι μετά, μπαίνετε στο YouTube, μπαίνετε στο, συγγνώμη, στη σελίδα μας. Έτσι. Η μέρη σας έχει τη λύση, λέει, για να μην κοιμόσαστε. 2, 3, 4, 5, 6. Συγγνώμη.
τρία. Είναι θολό. Δεν βλέπετε καθαρά. Έξι. Και στη τελευταία θηλιά εδώ κάνουμε δύο στο ίδιο. Και κλείνουμε με βουβό. Εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά νούμερο. Αυτό θα σας πετάει έτσι, μη σας ανησυχεί. Και εμένα έτσι πετούσε. Αλλά στρώνει στο κεφάλι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στην... Είσαστε πάρα πολύ καλές. Φτάσαμε στην 9 σειρά. Μια χαρά βλέπετε. Άρα η κυρία που βλέπει θολά προφανώς δεν έχει καλό ίντερνετ η ίδια. Έτσι, ρωτάω εγώ πολλές φορές να ξέρω μήπως έχει το δικό μου ίντερνετ πρόβλημα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ελπίζω να μην κουράζω που ρωτάω. Αλλά συνήθως τα κάποια λέει δεν ακούμε καλά ή δεν βλέπουμε. Τζάπα να μην δείχνω, να δω πως χρειάζεται κάτι να διορθώσω. Λοιπόν, πάμε στην 9 σειρά. Μία αλυσίδα. Και κάνουμε τώρα 7, 2, 3. Δεν ξελέω ότι μία αλυσίδα, εννοείται. Το έχουμε πει κάθε φορά, ξεκινάμε με μία αλυσίδα. Λοιπόν, 3, 4, 5, 6, 7, 2 άριχτα στο ίδιο. Όποιες έχετε 2 κουβάρια βελούδο στο σπίτι, ξεκινήστε το. 1, 2, 3, τον 100 γραμμαρίων, έτσι. 4, 5, 6, 7. Εδώ 2. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λίγο το πιο πάνω. Ένα, δύο, τρία. 63 θηλιές πρέπει να έχετε εδώ. Ναι. Και 2. Μπορεί να γίνει, πρέπει τώρα να είναι κάποιο νήμα όπως το Lana Gold, κάποιο που να πλέκεται με 5-6 νούμερο για να γίνει σταθερό και ωραίο. Το Bursum Batik, Bursum Classic θα μπορούσατε να βάλατε, που κάναμε τη ζακέτα την μπλε, την κυκλική. Δες με τι πλέκεται το βελούτο. Αν πλέκεται με 5, 5,5, 6, κάνει. Δες με τι πλέκεται, τι γράφει πάνω, γιατί δεν το ξέρω σαν νήμα. Το έχω ακουστά, μπορεί πολύ παλιά εγώ ίδια μου να πλέξα κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα με τι πλέκεται, Ειρήνη. Θέλω ένα νήμα που να πλέκεται από 5 μέχρι 6 νούμερο βελονάκι. Λοιπόν, κάνουμε συνεχώς 7 άριχτα, ένα στο καθένα. Στο 8ο κάνουμε 2 στην ίδια θηλιά. Εντάξει, βουβό εδώ. Και τώρα, μία αλυσίδα. Ένα άριχτο. Εδώ θα χρειαστεί οπωσδήποτε να βάλετε σημαδάκι. Αν δεν έχετε, βάλτε παραμάνα. Αν δεν έχετε παραμάνα, βάλτε μία κλωστούλα και δέστε την ελαφριά, όχι πολύ σφιχτά, με σε άλλο χρώμα για να σας διευκολύνει, διότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε 10 σειρές, ένα στο καθένα. Εγώ σε αυτό όμως τώρα που κάνουμε, θα κάνω 8 σειρές, γιατί το άλλο που φοράω το έχω 10, έτσι ώστε να δούμε μετά τη διαφορά στο ύψος, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα το αφήσουμε, θα πω λιγάκι ξανά τι κάναμε τις σειρές μας, για όσες μπήκατε τώρα. Αύριο θα το ολοκληρώσουμε, θα γυρίσω μετά και την κάμερα να το δείτε. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινήσαμε μαγικό κύκλο και 7 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Στη δεύτερη σειρά κάναμε 2 άριχτα στο κάθε θηλιά, γίνανε 14 θηλιές μας, 14 άριχτα, πάντα με άριχτο πλέκουμε. Στη τρίτη σειρά κάναμε σε πρώτη θηλιά 1 άριχτο, στη δεύτερη 2, 1, 2, 1, 2, 21 συνολικά άριχτα. Στην τέταρτη, στις 2 πρώτες θηλιές από 1 άριχτο, στην τρίτη θηλιά 2 και πηγαίναμε 1, 1, 2, 1, 1, 2. Στην πέμπτη κάναμε 3, 1, 2, 3, στο τέταρτο 2, 1, 2, 3, στο τέταρτο 2. Στην έκτη κάναμε 4 και στο πέμπτο 2,
στην 7η κάναμε 5 και στο 6ο 2, στην 8η κάναμε 6 και στο 7ο 2, στην 5η κάναμε 5 και 2, στην 8η 6 και 2, ναι, στην 9η 7 και 2, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κοιτάτε λιγάκι και τα εκατοστά, που είναι σημαντικό και αυτό, το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ, που είναι, η ακτίνα, Θοδώρα, ποια είναι η ακτίνα? Το κέντρο στην άκρη. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, η ακτίνα από το σκουφάκι σας θα πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 8,5 με 9 εκατοστά, εντάξει. Σε ίντσες και ίντσες, από εδώ. Σε ίντσες. Για τις κυρίες που είναι στην Αμερική, 3,5 ίντσες. Εντάξει. Λοιπόν, τι φοβάμαι νομίζεις, τι με φοβερίζεις. Είδες, έχω μεζούρα που έχει και ίντσες. Λοιπόν, και αφού δούμε και τις ίντσες και τα εκατοστά, τώρα βάζουμε, είπαμε, σημαδάκι, μία αλυσίδα, ένα άριχτο κάνουμε και σημαδάκι και θα πλέξουμε 10 σειρές, ένα στο καθένα. Ξαναλέω ότι εγώ θα σας γυρίσω λιγάκι. Όπα, συγγνώμη. Για αυτές που δεν το είδαν αυτό που φοράω, να το δούνε. Είναι αυτό που κάνουμε. Εντάξει, λέγονται basket hat αυτά κανονικά. Εγώ στον τίτλο θα βάλω καπέλο με βελούδο. Εντάξει. Από το κέντρο στην άκρη του κύκλου. Σωστά. Βοηθάτε τη Θοδωρέ. Λοιπόν, εγώ σε αυτό που κάναμε τώρα το βουάρ θα κάνω αντί για 10 σειρές 10, αντί για 10 σειρές 8, σε αυτό έχω κάνει 10, εντάξει. Είναι όλο άριχτα και έχουμε μετά αύριο θα το συνεχίσουμε και μετά τις 10 σειρές θα έχουμε να κάνουμε ακόμα, μετά τις 8 συγγνώμη που θα κάνω εγώ, 10 εσείς. Μη μου πεις ότι θα κλείσω. Θα κλείσω φυσικά ανάντια μου διότι έχω 4 ώρα μάθημα Zoom. Στα γρήγορα. Θα δείξω. Θα έχουμε να κάνουμε ακόμα 7 σειρές αύριο και τελειώνει το καπέλο. Εντάξει, λοιπόν, τα χαγιάλ που είναι η μπλούζα μου, ζητήσατε από τη Θοδώρα να σας τα δείξω στα γρήγορα. Πόσο έχει, 280. 280, 100 γραμμάρια, 200 νομίζω 40, 250 μέτρα, 25% μαλλί, πλέκεται με τεσάρι. Είναι κάτι παρόμοιο με το Ελίνα, να ξέρετε, απλώς το Ελίνα έχει πιο πολύ μαλλί. Λοιπόν, έχουμε καφέ το 13. Αυτό πώς το λέμε, πούρο. Πούρο, 0,3. Σοκολατή. Ναι, ήταν τρικότητα γυναικείο οι ίδιες σειρές. 30 το σοκολατή. Τι, δύο. Όχι, μήπως είναι σπασμένο και λευκό. Ναι. Μαύρο, το 15. Λοιπόν, είναι το λευκό το 0,1 και το σπασμένο το λευκό ή το ζαχαρί το 0,2. Μετά έχουμε πράσινο το 25, γκρι σκούρο το 14, να με αυτό θα κάνω το λευτέρι καπέλο, σκουφάκι. Αυτό το ωραίο το δέρματος, το 05, κόκκινο δεν έχουμε. Το περιμένουμε. Το 08 το μοβ, το δικό μου το κόκκινο δεν υπάρχει. Λοιπόν, το 38, το τζιν μου δεν υπάρχει, ποιο τζιν. Και αυτό δεν υπάρχει, ναι. Τι να πω. Και αυτό είναι του Σολομών, κάτι έτσι. Κεραμίδι. Ναι, πολύ ανοιχτό κεραμίδι. Σολομού το λένε μερικές. Την έχουμε κάνει αυτή την μπλούζα, εννοείται. Εγώ ποτέ δεν θα φορέσω σε live που σας δείχνω κάτι άλλο, κάτι που δεν το έχω κάνει. Έχω μπλούζα που έχω κάνει στο Zoom και δεν τη φοράω στο μαγαζί, να ξέρετε. Μία πολύ ωραία με πλεχτά μανίκια. Λοιπόν, δεν τη φοράω για ευνόητους λόγους. Γιατί λέω μία στο εκατομμύριο, να μου έρθω να σας κάνω ένα live και να μην σας την έχω δείξει, τι θα πάθω μετά. Τι θα πάθω μετά. Λοιπόν, πώς το λένε, CL 09, καινούριο αυτό. Λοιπόν, αν τώρα κάποια είναι του γήινου, τι σας προτείνω. Μπορείτε να βάλετε αυτό με αυτό, να το γλυκάνετε και βάλετε και αυτό και δέστε τι ωραίο συνδυασμός είναι. Επίσης, μπορεί να είστε του πράσινου, έτσι. Περιμένετε, θα σας κάνω το. Πολύ. Νούμερο 2 συνδυασμός. Αν σας αρέσει κάτι, θα πείτε νούμερο 1, νούμερο 2. Πάμε νούμερο 3. Τι είπες, εσύ, για πες. Εμένα μου αρέσουν το καφέ. Καφέ και αυτό. Σας αρέσουν τα καφέ, νούμερο 3. Φαίνεται νομίζω. Πολύ καλό, δεν χνουδιάζει. Έχω πλεχτώ 7 χρόνια που είναι σαν καινούριο. Χαίρομαι, Μαρία.
Λοιπόν, και επίσης θα μπορούσατε ίσως να κάνετε και κάτι με αυτό, με αυτό και με το λευκό. Ορίστε. Ή κάντε υπομονή να έρθει το κόκκινο. Λοιπόν, σας αφήνω αύριο. Τι ώρα να τους κάνω live το καπέλο αύριο. Να σας το κάνω πρωί, να σας το κάνω μεσημέρι, τι θέλετε. Αύριο έχω Zoom 7 η ώρα. Επομένως μπορώ να σας ξανακάνω και αυτή την ώρα. Η μαμά σου είναι εδώ ή μας εγκατέλειψε. Το καφέ της άρεσε και σένα. Λοιπόν, να σας κάνω αύριο τέτοια ώρα ή λίγο πιο αργά, κατά τις 4 να κάνουμε αύριο. Εμένα με βολεύει. Εσένα σε βολεύει, το ξέρω, φάνταστα κιόλας. Γιατί 4 σχολάει. Καταλάβατε, αντί να πει όχι Ανίτα, μην κάνεις τέτοια ώρα, να είμαι κι εγώ εδώ, να σας βοηθήσω. Καταλάβατε, τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, τα κάνουμε 4 η ώρα. Σημειώσω εγώ. Εδώ, κάτσε. Κάνουμε. Ελπίζουμε. Ή αύριο. Όλα εμείς θα παθαίνουμε μαζί σου. Πότε θα έρθει, Τετάρτη. Ορίστε. Το 25. Το 25. Ή το δώρα μου το δώσει, το δείξω. Και είπες να το συνδυάσει με αυτό. Έτσι. Δεν σε προσέχω. Έλα. Βρε, πρέπει να κλείσω, βρε. Δεν έχω ετοιμάσει το link για το Zoom για τη γυναίκα. Θα θέλει να μπει 4 παρά στο μάθημα και δεν θα έχει link. Πέστε μου τώρα. Τι ζω, δευτεριάτικα. Εδώ εγώ με link δεν μπορούσα να συνδεθώ. Τελικά. Ευτυχώς. Εκείνο το μπλε επειδή είναι χρησιμοποιημένο, το πρίσευμά μου, άσου το βάλω κείμεριά. Δεν το θέλω. Απλώς αυτό μην μου το πάρεις. Έχω κάνει να το πάρεις και αυτό. Ευτυχώς έχω στο σπίτι βουάρ. Γιατί είμαι σίγουρη ότι Ανίτα μου τα χρώματα από το σκουφάκι. Αχ, Θεέ μου. Τα έδειξα, ζέτα. Λοιπόν, μπορντό. Το 029. Φούξ το 28. Ένα γρήγορα χρόνια. Τα δείχνω. Συγγνώμη, γιατί έχω μάθημα το 39 το καφέ. Αυτό θέλω να το κάνω οπωσδήποτε. Yeah. Ματζέντα, είπαμε αυτό. Όχι. Yeah. Μελιτζανί. Yeah. 018. Μοβ σκούρο μελιτζάνι το λέω. Ιδέα. Αυτό το λέω μαντζέντα, το 014. Λευκό το 01. Αυτό που φοράω εγώ είναι το 11. Καμιλό 2 τελευταία είπαμε, δεν ξέρω αν καμία τα πήρε. Το 15. Και το μπλε το σκούρο είναι το 21. Τι 27. Α, το δώρα δεν τα έχει διαβάσει καλά στο σπίτι. Σε παρακαλώ πάρε για σπίτι homework. Θα διαβάζεις στο σπίτι γιατί δεν σε βλέπω καλά. Από σήμερα, κορίτσια, ξαναξεκινάω και εγώ κάποια μαθήματα. Υπάρχει σε βίντεο, ναι, η μπλούζα αυτή. Θα τη δείτε μέσα, μπλούζα με νήμα χαγιάλ. Αν χρειαστείτε βοήθεια, στείλτε μήνυμα στο Messenger και θα σας τη στείλουν τα κορίτσια, τα καλά. Λοιπόν, ξαναρχίζω κάποια μαθήματα εγώ και ξαναγίνω μαθήτρια για 4 εβδομάδες, νομίζω περίπου. Αυτά. Πώς νιώθεις? Εντάξει, δεν. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Το μόνο κακό είναι θα τελειώνουν 9.30 ώρα το βράδυ. Αυτά τα νέα. Αλλά τελειώνει γρήγορα και έτσι δεν θα με πάρει πολύ. Όχι σαν μερικούς μήκους που κάνουμε τα πτυχιακά ονόματα, δεν λέμε. Ξέρετε εσείς καμία που κάνει το πτυχιακό. Το δώρο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνετε παρέα. Όσες θέλετε να συνεχίσετε μαζί με αυτό το καπελάκι, παραγγείλετε νηματάκια. Προς πάνω, ναι, να το. Και έτσι με θες. Εδώ τώρα έπεσα στην ένωση. Κάτσε. Μισό. Θες έτσι δηλαδή. Αυτό θες. Μαρία. Δεν ξέρω τι εννοεί η γυναίκα προσπάθεια. Όλα τα live τα ανεβάζω εκτός από αυτά που δείχνω πράγματα. Αυτά που είναι μαθήματα. Μαθήματα εγώ. Εγώ κάνω κάτι με... Κάτι. Κάτι που έχει σχέση και με τη δουλειά μου, όχι με το πλέξιμο. Έχει σχέση με το... με marketing. Λοιπόν, να βλέπεις τα μάτια μου θέλεις. Γι' αυτό ήθελα να το ανεβάσω προς το πάνω. Για να δεις τα μάτια μου, με δοκιμάζετε. Λοιπόν, σας κλείνω. Φιλάκια, τα λέμε αύριο σίγουρα στις 4. Μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ. Αν έρθει παραλαβή, θα έχουμε και έκτακτο. Φιλάκι.